Καταρχήν ο κύριος Ταχιάος ήρθε στοιχείο πριν 30 μέρες. Yeah. Για να έχουμε και μια αίσθηση των χρόνων. Ωραία. Λοιπόν, δεν έχει αλλάξει κάτι από την επίσκεψη του κύριου Ταχιάου. Και θα τα πάω ένα-ένα. Για το θέμα καταρχήν του αεροδρομίου, το κτίριο νομίζω πλέον όλοι έχουν μια ασφάλεια ότι θα τελειώσει. Και εκεί υπάρχουν ζητήματα τα οποία δεν τα βλέπουμε. Αλλά υπάρχουν ζητήματα τα οποία τα λύνουμε. Γραφειοκρατικού επίπεδου. Εντάξει, δεν λέμε τώρα γι' αυτά. Θέλω να σας πω ότι η παρακολούθηση των έργων, και αυτό δεν νομίζω ότι έχει ξαναγίνει στην ιστορία της Χίου, και εγώ προσωπικά και το γραφείο μου είμαστε ουσιαστικά γραφείο διαχείρισης έργων. Και παρακολουθούμε σε καθημερινή βάση αυτά τα πέντε έργα που είπατε. Και προσπαθούμε στα προβλήματα που πάντα δημιουργούνται, άμεσα την ίδια μέρα, να παρέμβουμε όπου είναι δυνατόν και να βρούμε λύσεις. Πάμε λοιπόν τώρα στη λίστα. Για το θέμα του διαδρόμου του αεροδρομίου, αποφασίστηκαν δύο πράγματα στην επίσκεψη του κ. Ταχιάου. Το πρώτο είναι εντός 15 ημερών ο Δήμος και η Περιφέρεια να κλείσουν τις σωληνώσεις που είναι κάτω από το διάδρομο. Δεν μπορεί να μπει το χώμα αν δεν κλείσουν τις σωληνώσεις. Τότε υποσχέθηκε και ο κ. Μελαφής. Το οποίο σε 15, άρα 10 Απριλίου πρέπει να έχει κλείσει αυτό. Δεν έχει κλείσει. Και από ό,τι μαθαίνω υπάρχουν τεχνικά προβλήματα που δεν είχαν προβλεφτεί και με την σωλήνωση. Υπάρχει ζήτημα εκεί. Πρέπει να το δούμε. Έχω ζητήσει να δω το Δήμαρχο. Άρα δεν έχει παραδώσει ο Δήμος και η Περιφέρεια το χώρο. Και να σημειώσουμε βέβαια, μια που θέλουμε να κάνουμε την κουβέντα, ότι ο δρόμος Περιφέρειας κανονικά πρέπει να είχε τελειώσει το φθινόπωρο του 22 και παραδόθηκε το φθινόπωρο του 23. Η Χρήστου έπρεπε επίσης να είχε τελειώσει το 22 και αυτή, αν θυμάμαι καλά, και ακόμα δεν έχει παραδοθεί. Τα οποία είναι το μνημόνιο συνεργασίας. Και θα το πω αυτό, μου έκανε πολύ κακή εντύπωση που υπάρχουν ανακοινώσεις που συνυπογράφει ο Δήμος και η Περιφέρεια και έχω μεταφέρει την ενόχλησή μου, ενώ είναι συμμέτοχοι στο έργο. Και είναι συμμέτοχοι και σε καθυστερήσεις. Εγώ δεν πάω να ρίξω ευθύνες και ούτε θέλω να ανοίξω αυτό το παιχνίδι. Κύριε Τζούμα, να πω το εξής πάρα πολύ σημαντικό. Και επειδή έχουμε λίγο άνεση χρόνου, θα προλάβω να τα τελειώσω όλα. Επιτέλους, αυτό το νησί να σταματήσουμε την εσωστρέφεια και τη μιζέρια. Αν θέλετε να φαγωνόμαστε κάθε μέρα μεταξύ μας, είναι εύκολο. Εδώ και 30 χρόνια φαγώνεται η νομαρχία, η εκάστοτε με τον εκάστοτε Δήμο, με τον εκάστοτε βουλευτή. Τι καταφέραμε 30 χρόνια. Έχουμε μείνει πίσω, τραγικά πίσω, το καταλαβαίνουμε. Μπορούμε επιτέλους να σοβαρευτούμε και να συνεργαστούμε και να σταματήσει ο ένας να βγάζει ανακοινώσεις για τον άλλον. Πανεύκολο παιχνίδι, μπορώ να το κάνω και εγώ. Και ξέρετε, στην επικοινωνία είμαι έμπειρος. Δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι να κάτσουμε κάτω, να κάτσουμε κάτω και να βρούμε λύσεις. Προσπαθώ εδώ και δύο μήνες να συναντηθούμε αιρετοί και δεν βρίσκουν ημερομηνία. Να βρούμε λύσεις. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα στο διάδρομο πρέπει να παραδώσει ο Δήμος και η Περιφέρεια τις σωληνώσεις. Και χτες είπαν στην ανακοίνωση που βγάλαν μόνοι τους ότι δεν φταίει αυτό. Κάναν και τεχνική ανάλυση. Το δεύτερο που χρειαζόμαστε το νέο θάλαμος. Επειδή είχε κάνει αρνητική εισήγηση η Περιφέρεια, παρένθεση, κάποια στιγμή να το συζητήσουμε γιατί έκανε αρνητική εισήγηση η Περιφέρεια, κλείνω την παρένθεση, το Υπουργείο Περιβάλλοντος είναι υπερβολικά σχολαστικό στην αδειοδότηση. Ωραία. Χρειάζεται να βγάλει τρεις άδειες στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, εκδόθηκε πριν 10 μέρες τη δεύτερη και τώρα περιμένουμε την τελευταία. Για να μπορέσει ο εργολάβος να πάρει το χώμα που χρειάζεται. Όμως εντωμεταξύ ο εργολάβος έχει επιστρέψει στο έργο και τελειώνει τον υποσταθμό ρεύματος που είναι απαραίτητο για το νέο κτίριο. Άρα ο εργολάβος είναι εκεί. Δεν έχει αλλάξει η αίσθηση του χρονοδιαγράμματος. Τώρα, αν θέλετε να παρακολουθούμε τα έργα σε ημερήσια βάση, αντιλαμβάνεστε αυτό δεν είναι εφικτό.